των χημικών όπλων της Συρίας εντός της λεκάνης της Μεσογείου. Και είναι δύο φορές αδιανόητο, διότι δεν αξιοποιήσατε ούτε τη συγκυρία ότι η Ελλάδα είναι προεδρεύουσα χώρα και δεν θέσατε το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα. Είναι απαράδεκτος ο ενδοτισμός που έδειξε η κυβέρνηση, αφού δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που είχε αυτή την περίοδο. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο ενδοτισμός που έδειξαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του κυρίου Παπαδήμου και του κυρίου Παπανδρέου οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα με 1.700.000 ανέργους και με 40% μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων, και έρχεται και ερχόσαστε βέβαια σήμερα και πανηγυρίζετε. Γιατί με όλα αυτά που έχουμε φτάσει με 1.700.000 ανέργους δανειζόμαστε από τις αγορές με χειρότερους όρους από την πριν. Και λέω ότι ο ενδοτισμός που επιδείξατε είναι απαράδεκτος, διότι δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι και συνέπειες. Και αν δεν θεωρείτε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι άλλες χώρες, οι οποίες έχουν και τεχνογνωσία, αρνήθηκαν να γίνει η καταστροφή των χημικών όπλων στην επικράτειά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έθεσε το θέμα και με την επιστολή του Προέδρου του και με την ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Χουντή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι όμως άξιο απορίας το ότι δεχτήκατε η επιλογή της καταστροφής να γίνει σε μια κλειστή θάλασσα. Δηλαδή, να εξαρτάτε το μέλλον της Μεσογείου από την επιτυχή έκβαση ενός πειράματος, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο, για την καταστροφή των χημικών δηλαδή της Συρίας, κάπου εν πλώ στη Μεσόγειο. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Είναι προς τιμήν των πολιτών της Κρήτης και των οργανώσεών του το ότι έχουν ξεσηκωθεί σε όλη την Κρήτη και έχουν αναπτύξει μεγάλες κινητοποίησεις. Το πρόβλημα αφορά όλη την Νότια Ελλάδα, αφού τα θαλάσσια ρεύματα μπορούν να μεταφέρουν την πιθανή μόλυνση σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς αυτό να μπορεί να ελεγχθεί. Η Νότια Πελοπόννησος και ο νομός Μεσσηνίας, αλλά και όλη η Δυτική Ελλάδα, είναι οι πρώτοι που θα υποστούν και αυτοί μαζί με την Κρήτη τις συνέπειες σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος, που θα υποστούν δηλαδή ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές συνέπειες. Και είναι ευθύνη μεγάλη του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος πρέπει να θυμάται ότι είναι βουλευτής του νομού Μεσσηνίας. Αφού η καταστροφή θα γίνει 42 χιλιόμετρα δίπλα στο ακροτήριο Ακρίτα, το οποίο ανήκει στο Δήμο του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, έχει λοιπόν τεράστια ευθύνη και ως βουλευτής του νομού Μεσσηνίας για αυτό το ζήτημα, όχι βέβαια πως δεν έχει την ευθύνη, τη βασική ευθύνη την έχει ως πρωθυπουργός της χώρας για αυτό το ζήτημα. Να είναι βέβαιη όμως η κυβέρνηση και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος απορεί γιατί δεν ξεσηκώνονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι ο αγώνας ενάντια στην υποκρισία των μεγάλων δυνάμεων αλλά και στην ενδοτικότητα της κυβέρνησης θα πάρει πανελλαδικά χαρακτηριστικά. Ο αγώνας θα ενταθεί και στη Μεσσηνία και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και σε όλα τα Ιόνια νησά με τη συμβολή της Παγκρίτιας Συντονιστικής Επιτροπής. Είναι επίσης αξιοσημείωτο την ώρα που κλείνουμε τα σύνορα στους πρόσφυγες της Συρίας να ανοίγουμε τις πόρτες της Μεσογείου για την υποδοχή των τοξικών χημικών της χώρας αυτής με ελάχιστες εγγύησεις, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, το Πολυτεχνείο της Κρήτης, οικολογικές οργανώσεις και μια σειρά ειδικοί επιστήμονες. Τα χημικά όπλα της Συρίας, όπως προείπαν και άλλοι συνάδελφοί μου, θα έπρεπε να είχατε θέσει θέμα να καταστραφούν στις χώρες οι οποίες τα παράγουν και τα πουλούν. Δεν κατάλαβα δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν στη χώρα μας, δίνουν στην διεθνή κοινότητα ένα όπλο 36 ετών και μας κάνουν μία χάρη, αν θέλουν να βρουν τον τρόπο. Είναι μία από αυτές τις χώρες οι οποίες παράγουν και πουλάνε όπλα και έχουν μεγάλη συμβολή για τον εμφύλιο πόλεμο που αναπτύχθηκε στη Συρία, να καταστραφούν στο έδαφος τους. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν θέσατε θέμα βέτο
και δεν βάλατε το ζήτημα γιατί ότι η ευθύνη του κόστους για την ασφαλή καταστροφή των όπλων να την αναλάβουν αυτές οι χώρες και ανάμεσα σε αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό σας ζητάμε και σας ζητάμε να πάρετε, να θέσετε βέτο στον ΟΗΕ να μην γίνει αυτό το οικολογικό έγκλημα στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία Διακάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σφίζει πάλι από ζωή εδώ μέσα σήμερα, όπως συμβαίνει συνήθως. Ανάμεσα στην Κρήτη, τη Μάλτα και